κεντρώνει ο κύριος Βασίλης Λεβέντης. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα. Καλή σας ημέρα. Είσαστε καλά? Ε, σας στεναχωρούν όμως. Πώς? Σας στεναχωρούν. Εμένα. Ναι, έφυγε ο Κατσαντώνης τώρα, βουλευτής Λάρισας. Ο Φίλης. Ανεξαρτοποιήθηκε. Εντάξει, εκεί που θα πάει. Πού θα πάει? Δεν ξέρω. Γράφουν τα site, δεν έχετε? Για Νέα Δημοκρατία. Ναι, σας έφυγε όμως, σας έχουν φύγει. Ναι. Σας έφυγε ο Καράς, μετά φύγε Μεγαλοοικονόμου. Ναι. Τρεις. Τώρα φεύγει ο Κατσαντώνης. Και τι σημαίνει αυτό? Στον Γεώργιο Παπανδρέου φύγανε 72. Και ανέβασε τα ποσοστά του από 54, 70 αν δεν γινόταν η Χούντα. 70% θα έπαιρνε. Σας έχουν βάλει δηλαδή στο μάτι. Να φεύγουν βουλευτές δεν σημαίνει ότι μειώνεται η δύναμη ενός κόμματος. Εσείς λάθη δεν έχετε κάνει στην Ένωση Κεντρών? Μήπως έχουν γίνει κάποια λάθη? Εγώ υποχρεωμένος να το ρωτήσω. Το αντίθετο. Θέλετε να σας πω κάτι? Θα σας πω κάτι. Ο Καράς. Φίλος σας, καρδιακός. Φίλος, ναι. Σας έχει πληγώσει περισσότερο πήγε, από όλους. Ναι, πήγε. Ήρθε μια μέρα στο γραφείο στη Βουλή πριν φύγει και μου λέει: τι δουλειά έχει ο Σαρίδης, λέει, στον Δήμο Παλαιοφαλήρου? Σαρίδης, λέει, πολιτεύεται στη Θεσσαλονίκη. Λέω, βουλευτής είναι, κάτι θα ήθελε. Δηλαδή αυτοί δεν θέλανε, τρόπο την θέλανε να είναι δερβέναγε σε ένα χώρο και να μην πάει άλλος. Δικτατορία του ενός. Ο Κατσιαντώνης αυτός, δύο-τρεις φορές που πήγα στη Λάρισα να συναντήσω άλλα στελέχη, με παίρνει, λέει, τι είναι αυτά, δεν με ειδοποίησες? Λέω, καλά, τι είμαι, υπαλληλός σου είμαι? Είμαι αρχηγός κόμματος και διεξάγω διαπραγματεύσεις γιατί θα έρθουν και οι άλλες εκλογές και πρέπει να τοποθετηθούν υποψήφοι, πρέπει να φέρω στην Επιτροπή νέα ονόματα. Η δύναμη ενός κόμματος είναι η ανανέωση, του λέω. Καταλάβατε. Αυτοί είχαν μία φοβία οι άνθρωποι ότι δεν θα ξαναβγούν. Γιατί ήταν με λίστα. Και το πιο ανέντιμο πράγμα που κάνανε είναι ότι πήραν την έδρα και φύγανε. Και σας θυμίζω ότι αν ο Σακελαρίδης και η Κατριβάνου δεν παρέδιδαν την έδρα, θα είχε πέσει ο Τσίπρας. Το ακούσατε αυτό? Αν στην κρίσιμη στιγμή του Σακελαρίδη και της Κατριβάνου, αλλά αυτοί ήταν, διεφώνησαν μεν, αλλά ήταν αρκετά έντιμοι δε. Μάλιστα. Εδώ φτάσανε στο σημείο και ο Καράς και ο τώρα ο Κατσιαντώνης και είπαν ότι αυτοί με βγάλανε. Ενώ ήταν παντελώς άγνωστοι στο εκλογικό σώμα. Παντελώς άγνωστοι. Εγώ τους έβαλα με τα χεράκια μου και βέβαια με την έγκριση και των υπολείπων μελών του κόμματος τους έβαλα πρώτους. Και αυτό ήταν το λάθος μου. Το λάθος μου είναι.